Λοιπόν, Μιχάλη, και μέχρι και αυτή την ώρα η φωτιά δυστυχώς μένεται εκτός ελέγχου. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν πραγματικά μάχη με τον χρόνο, ούτως ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί. Με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας θα δούμε και, και την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Βλέπετε λοιπόν το εργοστάσιο ανακύκλωσης δυστυχώς είναι στις φλόγες, καίγονται μπάζα, καίγονται παλιά αυτοκίνητα. Μέχρι και αυτή την ώρα, Μιχάλη, ακούγονται εκρήξεις. Καθώς γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στον χώρο υπάρχουν σωροί παλιών αυτοκινήτων, υπάρχουν λάστιχα και άλλα έφλεκτα υλικά. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δυστυχώς πνέει και αέρας εδώ στην περιοχή. Λόγω και του σκότου δεν μπορείτε να διακρίνετε ευκρινώς τον καπνό. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι όταν φτάσαμε στην περιοχή, Μιχάλη, η καπνή ήταν πυκνή και μαύρη λόγω του γεγονότος ότι καίγονταν λάδια και άλλα έφλεκτα υλικά. Τώρα η φωτιά κατοικεί και άλλα υλικά και γι' αυτό τον λόγο η καπνή είναι λευκή. Να πούμε ότι, όπως ανέφερε, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, ο Δήμαρχος Ιδαλίου, ενδεχομένως, εάν γυρίσει η φορά του ανέμου, να δοθεί εκένωση στην ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, φαίνεται ότι οι καπνοί έχουν φτάσει στην περιοχή του Ιδαλίου. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι έχουν πλησιάσει και την περιοχή της Κόσης. Οι καπνοί, μιλάμε για, όπως μας λέχθηκε, τοξικό καπνό, καθώς καίγονται Στέλιο, έχουν ελέγξει, πολλά. Έχουν ελέγξει για τον καπνό, αν είναι τοξικός, διότι αυτό ακούσαμε να λέει ο δήμαρχος, ο κοινοτάρχης της περιοχής του Ιδαλίου. Αυτό που μας λέχθηκε, Μιχάλη, είναι ότι ο καπνός, λόγω και των υλικών που καίγονται, είναι τοξικός. Μάλιστα. Και έτσι η οδηγία και η έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, Γερίου, Ιδαλίου, ενδεχομένως και άλλων περιοχών, γιατί λόγω της φοράς του ανέμου ο καπνός πάει και σε άλλες περιοχές, είναι να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην ανοίγουν τα παράθυρα τους. Αυτή είναι και η σύσταση της πολιτικής άμυνας, Στέλιο. Λόγω πυρκαγιάς, λέει η πολιτική άμυνα, σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή, καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιοριστούν στα σπίτια τους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα. Καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικά κλειστού χώρου. Άρα, καλό είναι να συμμορφωθούν, διότι ο καπνός προφανώς είναι επικίνδυνος. Ακριβώς είναι λοιπόν αυτές οι οδηγίες προς τους κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής. Η περιοχή εδώ λοιπόν είναι μεταξύ βιομηχανικής περιοχής Γερίου και βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου. Αυτή την ώρα η φωτιά, όπως είπαμε, μένεται εκτός ελέγχου. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια, Μιχάλη, να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενα εργοστάσια. Να πούμε ότι δίπλα, σε πολύ κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο στο οποίο μένεται η φωτιά, είναι το όπως μας λέχθηκε, είναι το ασφαλτικό εργοστάσιο. Θυμόμαστε όλοι τις κινητοποίησεις των κατοίκων εδώ της περιοχής. Και αυτό που μας λέχθηκε είναι ότι πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να μην επεκταθεί η φωτιά στα γειτονικά εργοστάσια, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Όπου υπάρχουν γίνεται λοιπόν η προσπάθεια από πλευράς πυροσβεστικής. Είναι δύσκολο το έργο. Ευελπιστούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια εδώ της νύχτας θα τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Να πούμε ότι η περιοχή εδώ ευρύτερα έχει εκκαινωθεί από νωρίς το απόγευμα. Δεν υπάρχουν πολίτες, υπάρχει μόνο αστυνομία, πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις της πολιτικής άμυνας, σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά. Λοιπόν, Στέλιο, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το δελτίο μας με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περίμετρο του αεροδρομίου της Καμπούλ.